Νομίζω η εβδομάδα μας βαίνει γενικά σε γενικές γραμμές καλά. Τα παιδιά έχουν όρεξη και είναι έτοιμα να δώσουν ένα μεγάλο τελικό. Για μας είναι τελικός αυτό το μάτς. Είναι παιχνίδι που το κερδίζεις και συνεχίζεις να ελπίζεις ή είσαι με 1,5 πόδι στην Α2. Είναι πολύ σημαντικό μάτς για μας και πάμε εκεί για να το κερδίσουμε. Νομίζω οι προπονήσεις πάνε μια χαρά. Τα παιδιά δείχνουν θέληση. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα κακό αποτελέσματα του Πανιωνίου. Νομίζω τα παιδιά τα έχουν καταφέρει αρκετά καλά. Δείχνουν όρεξη και θα πάνε 100% να κερδίσουν το μάτς. Νομίζω η απειρία κάποιων παιδιών και ότι ψάχνουμε σε συγκεκριμένες στιγμές να βρούμε το leader της ομάδας, το Steve Bart, χωρίς ουσιαστικά να παίρνουν οι παίχτες που πρέπει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, νομίζω είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που μας κάνει κάποιες φορές να οδηγούμαστε σε λάθος επιλογές και τα παιδιά να μην παίρνουν τις σωστές αποφάσεις στο γήπεδο. Νομίζω είναι, ο στόχος είναι μόνο η νίκη και είναι ένα παιχνίδι καθαρά ψυχολογικό και καθαρά μπαίνω μέσα και πόσο το θέλω. Νομίζω ότι είναι, σε αυτά τα παιχνίδια δεν χωράνε ούτε προγνωστικά ούτε τακτικές. Τα παιδιά θα δείξουν πόσο το θέλουν μπαίνοντας μέσα και με την όρεξή τους και τη θέλησή τους να πάρουν το παιχνίδι. Η ομάδα μέχρι να τελειώσει η αγωνιστική περίοδο και προπονητικά, δηλαδή από εμάς που είμαστε οι προπονητές της ομάδας, νομίζω ότι συνεχίζει να προσπαθεί να πάρει τις νίκες που πρέπει για να μείνει στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα διοικητικά είναι αλλωνών δουλειά να σας απαντήσουν. Τα υπόλοιπα αγωνιστικά είναι στο χέρι μας, πρέπει να γίνουν 3 νίκες, ακόμα και να χαθεί το επόμενο μάτς, υπάρχουν αγωνιστικές να παίξουμε. Εντάξει, κακά τα ψέματα, άμα χάσει αυτό το μάτς και λόγω ψυχολογίας και λόγω ότι η Κίμη είναι μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με σένα, σε φέρνει πιο κοντά στον υποβασμό, αλλά όσο ζεις, ελπίζεις.